Καθηγητά, η άποψή σας για τα δημοψηφίσματα ποια είναι? Είμαι εντελώς αντίθετο στη λογική των δημοψηφισμάτων ως μεθόδου λήψης αποφάσεων. Σε όσες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν, είτε υπονόμευσαν τη δημοκρατία γενικώς, είτε οδήγησαν σε εντελώς ζημιογόνα αποτελέσματα. Τα δημοψηφίσματα κινδυνεύουν να καταστρέψουν και τη δημοκρατία. Οπωσδήποτε καταστρέφουν την Ευρώπη, διότι η κακοδαιμονία. Γιατί δεν αποφασίζει ο λαός? Όχι, δεν αποφασίζει. Δεν πρέπει να αποφασίσει ο λαός για το μέλλον του. Βεβαίως πρέπει να αποφασίζει ο λαός. Αλλά για να αποφασίσει ο λαός, θα πρέπει να έχει μία πλήρη ενημέρωση, θα πρέπει να έχει όλες εκείνες τις δυνατότητες να κατανοήσει ποιο είναι το πρόβλημα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να συμπτυχθεί μία απάντηση πάνω σε ένα περίπλοκο πρόβλημα, σε ένα απλό ναι ή σε ένα απλό όχι. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ευρώπη. Ξεκίνησε η κακοδαιμονία, όπως έλεγα, το 2005 με το δημοψήφισμα που οδήγησε στην κατεψήφιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος από τη Γαλλία. Είχαμε στη συνέχεια το Brexit, με τον τρόπο που έγινε, εν πωλής έγινε πάνω σε τερατώδη ψέματα από την πλευρά των οπαδών της εξόδου, Τζόρις Μπόνσον και όλοι οι άλλοι κτλ. Όπου κανείς θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός έως αντίθετος, όπως είμαι, στην διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων, παρά μόνο αν θέλετε σε πολύ οριακές καταστάσεις όπου πράγματι μπορεί να έχετε ένα απλό ναι ή ένα απλό όχι. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νομίζω ότι λειτουργεί εντελώς ζημιογόνα για τη δημοκρατία και εντελώς ζημιογόνα αν θέλετε ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Αλλά σε ό,τι αφορά την Τουρκία, για να επανέλθουμε, νομίζω ότι εδώ το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα διαμορφωθεί η σχέση της Τουρκίας από εδώ και πέρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά. Και αυτό είναι το οποίο μας αφορά. Και είναι αυτό που πρέπει να μάθουμε. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει και ο Ερντογάν για αυτό το θέμα πάνω. Έχω δύο λεπτά. Ναι, ήθελα να πω ότι βεβαίως συμφωνώ απολύτως με το ότι τα δημοψηφίσματα πρέπει να είναι σε βασικά θέματα που αφορούν φερρυπίν τη μορφή του πολιτεύματος, φερρυπίν το δημοψήφισμα του 1974. Για την μορφή του πολιτεύματος, τη βασιλική μοναρχία ή την προεδρευμένη δημοκρατία ή ακόμη και για τον Brexit. Ξεκάθαρα διατυπωμένα λες δηλαδή. Ναι. Και για πολύ σημαντικά. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν εξαιρετικά προβληματικό, δηλαδή του 2015. Από εκεί και πέρα θέλω να θέσω το εξής ζήτημα σε σχέση με αυτά που είπατε νωρίτερα. Έχω την εντύπωση ότι το πρότυπο, η ιδέα, το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει προσκρούσει σε σημαντικότατα προσκόμματα, έχει πέσει σε πολύ άσχημες λακκούβες, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ή παρερμηνεύει τις προσδοκίες των ευρωπαϊκών λαών και η λύση δεν είναι να τους αφαιρέσουμε το λόγο και να αποφασίζουν οι ελίτ. Η λύση είναι ενδεχομένως να προσαρμόσουμε το πρότυπο. Νομίζω ότι η κρίση της Ευρωζώνης και η κρίση του προσφυγικού έθεσαν την Ευρώπη μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα. Κύριε Πολυζωίδη, ότι πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει. Πολλά πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν. Αλλά δεν θα βελτιωθούν μέσω του δημοψηφίσματος. Με άλλα λόγια, τα δημοψηφίσματα δίνουν πλατφόρμα στους κάθε είδους λαϊκιστές, εθνολαϊκιστές, ευρωσκεπτικιστές για να προωθήσουν μια ατζέντα η οποία είναι τι, μια εσόκλειστη ατζέντα του εθνικού κράτους που δεν απαντάει στα σύγχρονα προβλήματα. Είναι όμως και ένα ερέθισμα για την Ευρώπη να απαντήσει θεσμικά. Μπορεί να υπάρξουν διαφορετικά ερεθίσματα που να επιτρέπουν στην κοινωνία και στους πολίτες να συμμετέχουν. Αλλά προσέξτε, τα δημοψηφίσματα δεν είναι μηχανισμός ενημέρωσης των πολιτών. Τα δημοψηφίσματα είναι μηχανισμός λήψης αποφάσεων.